Α ακούσουμε όμω τι λέει και ο λαό. Γιατί πολλέ φορέ κλεινόμαστε τηλεοπτικά πάνελ, κλείνονται κάποιοι στο μαξί μου, στα γραφεία του στη Βουλή και δεν ακούνε τι λέει ο λαό. Ο λαό τι λέει για αυτή τη συμφωνία. Του αρέσει αυτή η συμφωνία, αισθάνεται περήφανο ή αισθάνεται ταπεινωμένο. Πώ αισθάνεται ο ελληνικό λαό μετά από αυτή τη συμφωνία, Τον ακούει κανεί. Καταγράφω... Οι πολιτικέ ελίτ εδώ στην Ελλάδα καταγράφω... βάζουν πάνω απ' όλα τι διεθνεί επιτυχίε και τα δημοσιεύματα ή βάζουν το εθνικό συμφέρον και την επιθυμία σε πλειοψηφία μεγάλη του ελληνικού λαού. Και δεν ακούω ποτέ από την ελληνική πλευρά, τον Υπουργό Εξωτερικών για παράδειγμα, δεν τον άκουγα ποτέ να λέει επιχειρήματα τα οποία συμφέρουν την ελληνική πλευρά. Ποια είναι αυτά, ότι για παράδειγμα η πλειοψηφία των χωρών στο G7 δεν έχει αναγνωρίσει αυτή τη χώρα ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ποιες είναι αυτές οι χώρες, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία. Αν βάλει κάποιο στο όλο πακέτο των G7 που συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνολικά δεν έχει αναγνωρίσει αυτή τη χώρα ω Δημοκρατία τη Μακεδονία, καταλαβαίνει ότι η ελληνική πλευρά θα μπορούσε όλο αυτό το διάστημα να χρησιμοποιήσει επιχειρήματα υπέρ τη ελληνική πλευρά, υπέρ τη χώρα, υπέρ του εθνικού συμφέροντο. Εδώ λοιπόν. Peter, ο Peter. κύριος Κοντζιάς, yes. στη δική σας εκπομπή κύριε Κοτρότσο, τον άκουσα με πάρα πολύ yes. μεγάλη yes. θλίψη να αναφέρεται ξανά και ξανά και ξανά σε επιχειρήματα που ούτε η Σκοπιανή πλευρά δεν έχει χρησιμοποιήσει. Και έχουμε για πρώτη φορά μια κυβέρνηση η οποία σε μια διαπραγμάτευση για το εθνικό συμφέρον της χώρας επαναφέρει ξανά και ξανά επιχειρήματα που συμφέρουν την άλλη πλευρά.